πιστεύουμε, καταφέραμε το εξής ανεπανάληπτο. Καταφέραμε αυτοί που θεωρούσαν αναγκαία την είσοδο μας στο μνημόνιο και τη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία να πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία και αυτοί που διαφωνούσαν να πηγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτότυπο. Θεωρώ ότι είναι μοναδικό κατόρθωμα. Η αξιοπιστία μας κατέρευσε στην κοινωνία και ο λόγος που θεωρώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι εξαντανακλάσεως. Επειδή κάποιοι θέλουμε να λέμε είμαστε Πασόκ και δεν μπορώ να φύγω. Τα ακούω κάθε μέρα από πάρα πολλούς συντρόφους. Λέει, εγώ Πασόκ ήμουν, Πασόκ θα μείνω, αλλά το λέει ζορισμένα. Δεν ξέρω για πόσο θα το λέει ακόμα. Άρα και λοιπόν πρέπει να βρούμε καθαρές θέσεις, να βρούμε πρόσωπα, να βρούμε ανθρώπους που μπορούν να υπηρετήσουν αυτές τις νέες πρακτικές. Εξάλλου, η αριστερά και η δεξιά δεν είναι δύο λέξεις, απλά λέξεις. Είναι πρακτικές ζωής, είναι τρόπος ζωής. Για μας, τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς ήταν απλά λέξεις. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε τι δρόμο θα ακολουθήσουμε και με ποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Εσείς εδώ στέλνετε ένα μήνυμα ηχηρό ότι μέσα στο Πασόκ υπάρχει κόσμος που θέλει να φυλάξει Θερμοπύλες, γιατί το Πασόκ βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην πολύχρονη ιστορία του. Και το γεγονός ότι σήμερα το πρωί τόσοι πολλοί μαζευτήκαμε σε αυτόν εδώ το χώρο ίσως είναι το πιο ηχηρό μήνυμα το οποίο θα μπορούσαμε να στείλουμε, και γι' αυτό σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Νομαρχιακής. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Θάνο και να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Η σημερινή μας συνάντηση, συζήτηση γίνεται μόλις 2 ημέρες μετά την τριήμερη συζήτηση που έγινε στη Βουλή αναφορικά με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Εκεί τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την πορεία που είχε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό σημείο σε σχέση με αυτά που είπε και ο σύντροφος γραμματέας να επαναπροσδιορίσουμε, να επαναξιολογήσουμε ορισμένα ζητήματα. Γιατί ναι μεν ακούστηκαν πολλές αλήθειες αυτές τις 3 ημέρες, αλλά ακούστηκαν και παράδοξα πράγματα. Και τα παράδοξα πράγματα ακουγόταν κυρίως από τη μεριά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάθε στιγμή που ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έπαιρνε το λόγο στο βήμα της Βουλής και απευθυνόταν προς τους υπόλοιπους συναδέλφους, έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει που έχει συγκροτηθεί από το 2012 και μετά, είναι αυτή που έσωσε τη χώρα από την καταστροφή στην οποία είχε οδηγηθεί. Και αναρωτιέμαι ποια σχέση με την πραγματικότητα μπορεί να έχει αυτή η περιγραφή. Διότι εγώ άλλη εικόνα έχω. Άλλα πράγματα έζησα την κρίσιμη περίοδο από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι και τον Μάιο του 2012. Να σας υπενθυμίσω μερικά από αυτά τα γεγονότα για να δούμε τι πραγματικά συνέβη στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ποιοι πραγματικά αγωνίστηκαν να κρατηθεί όρθια η χώρα το 1981 και το 1974. Αυτός ο διαχωρισμός είναι ιστορικός και πάει πίσω στην εποχή του Βενιζέλου. Ποιες είναι και μετά, αν θέλετε, πρωτοβουλίες που παίρνουμε για να ανασυντάξουμε τον χώρο μας. Γιατί εδώ πέρα θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα, αλλά από εμάς εξαρτάται εάν θα καταφέρουμε να ανασυντάξουμε τον χώρο. Το 2009. Και γιατί μπήκαμε σε αυτήν την περιπέτεια που είναι μοναδική φορτία, συνυπάρχουμε χάριν εθνικού συμφέροντος σε ένα ορίζοντα ο οποίος έχει χρονικό τέλος. Από την άλλη πλευρά, είναι καθήκον των Ελλήνων πολιτών να αξιολογήσουν πολιτικές συμπεριφορές και στις εκλογές, όποτε αυτές και αν είναι, το 2015 ή το 2016, να επιβραβεύσουν ή να αποδοκιμάσουν δυνάμεις. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανενός είδους κρυπτόμενη εμφανή στρατηγική συμπόρευση με τη Δημοκρατία. Είμαστε διαφορετικοί και όταν η χώρα επανέλθει στα επίπεδα κανονικότητας αναφορικά με τη λειτουργία της, τότε και το εκλογικό μέγεθος το δικό μας θα είναι αποκαταστημένο και επομένως θα υπογραμμίζονται τότε εμφαντικά, γιατί τότε έχει νόημα, οι πολιτικές και ιδεολογικές μας
διαφορές με τη συντηρητική παράταξη. Δύο κουβέντες ακόμα για το περιβάλλον το πολιτικό. Για την Δημοκρατία έκανα το σχόλιο μου, για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρά το σε επίπεδο δημοσκόπησης μεγενθυμένο ποσοστό του, παραμένει ένα σύστημα δυνάμεων, θα έλεγα απροσδιόριστης πολιτικής στρατηγικής, ετερόκλητων συμπτώσεων και πάντως αήθους πολιτικής και κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς. Είναι ένας πολιτικός λόγος που διχάζει τους Έλληνες βαθύτατα και επιχειρεί με έφοδο να καταλάβει την εξουσία. Έχει αποτύχει δύο φορές αυτό, πιστεύω και στις επικείμενες εκλογές το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο. Να γράφεται πράγματι μια ανησυχία, μια αγωνία και κανείς μας δεν περίμενε σήμερα αυτή τη συμμετοχή των μελών μας, των φίλων μας, παλιών συναγωνιστών σε αυτή την παράταξη, σε αυτό το κόμμα. Έχουμε μια πλατιά και πολιτική και δημοκρατική διαδικασία σήμερα. Πιστεύω ότι μπαίνουν αυτές οι αγωνίες και το ΠΑΣΟΚ καλείται κυρίως μέσα από ένα μεγάλο γεγονός, το συνέδριό του ή οποιοδήποτε άλλο, να απαντήσει στο μεγάλο ζητούμενο της εποχής, το μεγάλο έλλειμμα, αν θέλετε, όλου του πολιτικού συστήματος. Και το μεγάλο έλλειμμα είναι η επόμενη μέρα. Οι πολιτικές δυνάμεις σήμερα πρέπει να καταθέσουν το σχέδιό τους. Πρέπει να μιλήσουν για την επόμενη μέρα που δεν μιλούν. Πρέπει να καταθέσουν ένα στρατηγικό σχέδιο, όχι μόνο εξόδου από την κρίση, αλλά το ποιος θα παράξει, πού θα πάει αυτή η χώρα, ποιο θα είναι το παραγωγικό μοντέλο. Πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει εμείς να επικεντρώσουμε αυτή τη στιγμή τον περισσότερο χρόνο μας και αυτό κάνουμε. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε τις αδυναμίες μας, πιστεύω όμως ότι στα γεγονότα τα πολιτικά τα οποία έχουμε μπροστά μας θα μπορέσουμε να ακουμπήσουμε τα μεγάλα ζητήματα και να δημιουργήσουμε ξανά μια δική μας ατζέντα.